με τη δοξολογία στην Μητρόπολη το πρωί και εδώ με τον καθιερωμένο αγιασμό τη νέα χρονιά, η οποία συμπίπτει με τη νέα αυτοδιοικητική θητεία για περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δημάρχους και συμβούλους. Είναι μια, θα έλεγα, σημαντική μέρα, γιατί έχουμε μπροστά μας μια πενταετία για τη χώρα, αλλά κυρίως για την Κρήτη, κομβικής σημασίας για την ανάπτυξή της και το μέλλον της. Και παρότι είμαστε πολλά χρόνια στη διοίκηση, έχουμε ανανεωθεί σαν περιφερειακή αρχή, αλλά παρόλα αυτά ο πυρήνας παραμένει ο ίδιος, έχουμε ακόρεστη όρεξη διάθεση να το δούμε όλα αυτά τα έργα τα οποία τα είχαμε και εμείς είχαμε συμβάλει στην ορή μαζί του για την πρόοδό του, να τα δούμε να γίνονται επιτέλους, να υλοποιούνται και να τα χαίρεται ο κόσμος. Είναι μια προσπάθεια λοιπόν η οποία θα χρειαστεί να τη στηρίξουμε όλοι μαζί και θα έλεγα και η κοινωνία, και το λέω από τώρα, γιατί θα προκύψουν προβλήματα στη φάση κατασκευής όλων αυτών των έργων που έχουμε μπροστά μας. Αλλά σε ευχηθούμε να προχωρήσουν, να τελειώσουν καλά για να τα απολαύσουμε, να προλάβουμε κι εμείς, αλλά σίγουρα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Κατά τα άλλα, προσπαθούμε μια ζωή πάντοτε να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες του νησιού μας σε πάρα πολλούς τομείς, προστατεύοντας το παράλληλα από τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται στα θέματα ασφάλειας λόγω των φαινομένων, των έκτακτων φαινομένων, τα οποία έχουμε ζήσει και εδώ τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα τομέα στον οποίο επικεντρώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, επικεντρωνόμαστε και εμείς και προσπαθούμε με έργα και μελέτες να θωρακίσουμε, εντός εισαγωγικών να θωρακίσουμε, να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις από, από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα και τις ζημιές που προκαλούν στην αγροτική οικονομία αλλά και στους ανθρώπους. Νομίζω ότι με αισιοδοξία, με ενότητα, με συνεργασία όλων μας, οι παλιοί και νέοι που μετέχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπό τον Περιφερειάρχη, οι Δήμοι, οι καινούργιες δημοτικές αρχές που επίσης έχουν εκλεγεί και είναι, μπαίνουν με όρεξη σε αυτή την επόμενη θητεία, να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με την κυβέρνηση ασφαλώς, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλους αυτούς τους πολύ σημαντικούς στόχους που έχουμε εδώ στην Κρήτη και ιδίως στα Χανιά.